24 ώρα πριν η πόλη έσφιζε από ζωή. Τώρα όμως το Αδειορέθυμνο θυμίζει και πάλι τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου και του Απριλίου. Η καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας έκλεισε τους ρεθμιώτες στα σπίτια τους, ενώ ο μαγικός αριθμός για να πάρουν αέρα χωρίς την απειλή προστήμων είναι το 13033. Σίγουρα πιο δύσκολη, γιατί δεν σε αφήνει την ελευθερία να βγεις ό,τι ώρα θέλεις. Είναι μάλλον στο μυαλό μας είναι όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, εντάξει, που έχει ξεκινήσει όλο αυτό με τον κορονοϊό, που πρέπει να στέλνουμε το μήνυμα και έτσι πρέπει να κάνουμε. Να φοράμε τη μάσκα, το κυριότερο που πρέπει. Μπορεί μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής η κίνηση στους δρόμους της πόλης του Ρεθύμνου να θύμιζε Χριστούγεννα, ωστόσο από το πρωί του Σαββάτου η εικόνα άλλαξε τελείως, καθώς οι περισσότεροι ρεθμιώτες έχουν κλειστεί στα σπίτια τους. Ελάχιστες ίσως είναι οι εξαιρέσεις ορισμένων κυριών, οι οποίες έκλεισαν ραντεβού με το κομμωτήριο. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολύ κόσμο μέσα, άρα με τα μέτρα που μας έχουν ορίσει το κράτος, τόσα άτομα βάζουμε. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα είναι το φουλ μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί θα κλείσουμε τώρα και ας ελπίσουμε σε 3 εβδομάδες να ξανανοίξουμε, όπως είπαν. Οι άδειοι δρόμοι που επιβάλλει ο κορονοϊός και το lockdown θυμίζουν μια πόλη φάντασμα. Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνοι που εργάζονται μέρα και νύχτα σε δύσκολες συνθήκες, ώστε να μην λείψει και πάλι τίποτα σε κανένα ρεθμιώτη. Από τα μαγαζιά εστίασης και τα ταξί που βρίσκονται ακινητοποιημένα στις πιάτσες, έως τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Το take-go είναι περιορισμένο, όπως βλέπετε, και η κίνηση στους δρόμους είναι περιορισμένη πολύ σήμερα. Το delivery είναι αυξημένο από το πρώτο lockdown. Τώρα, λόγω καιρού, ίσως ο καιρός να φταίει για αυτό το θέμα. Και τώρα οι άνθρωποι θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν, γιατί έχουν πλέον και την πείρα. Καθόλου, κανείς δεν βγαίνει έξω. Εσείς όμως το μεροκάματο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Υπομονή. Δεν υπάρχει μεροκάματο. Δεν βγαίνει τίποτα. Δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς. Καθόμαστε εδώ πέρα, ελπίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δουλειά. Δεν έχουμε πόρους, γιατί η Κρήτη ως συνήθως ευημερεί από τους τουρίστες. Όσο να είναι, είμαστε μια Κρήτη. Είναι ένα μεγάλο χωριό, όλοι είμαστε με όλους, γνωριζόμαστε όλοι ακόμα και 18 χιλιόμετρα μακριά. Υποστηρίζουμε ο καθένας τον καθένα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, η ευχή και των ρεθυμιωτών είναι η χώρα μας να καταφέρει να νικήσει τον κορονοϊό και να επιστρέψει σύντομα στην όποια κανονικότητα.